Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός να μας σκεπάζει από κάθε πρόβλημα, υγεία και ευτυχία σε κάθε οικογένεια και σε κάθε σπίτι. Είναι η ώρα του λαού. Είναι η ώρα η δική σας, η δική μας, η κοινή μας ώρα, στην κοινή προσπάθεια, στον κοινό αγώνα, στη συνεχιζόμενη μάχη, στο διαρκή πόλεμο για την ορθοδοξία, την πίστη στο Θεό, την πατρίδα, την Ελλάδα, τη δημοκρατία, την οικογένεια και τον αγώνα που κάνουμε όλοι μαζί για το μέλλον του τόπου και το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ που στηρίζετε, αγαπάτε, εκτιμάτε όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, σαν μια μεγάλη οικογένεια, στον κοινό σκοπό και στόχο για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με βασβάζετε μέσα στα σπίτια, στα μαγαζιά, στα καφενεία, στα καπί, όπου έχετε τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Είμαστε οι φίλοι σας, τα αδέλφια σας και εγώ, αγαπητοί φίλοι, που τόσα χρόνια μαζί σας μάχομαι για μια αντικειμενική εκπομπή που φτάνει το μαχαίρι όχι μόνο στον κόκκινο αλλά και στο μεδούλι και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για την βοήθεια, εκτίμηση και σεβασμό που είναι αμοιβαία. Έχουν βγει και τα μηνύματα. Όσοι θέλετε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και βέβαια το κάθε μήνυμα μας δίνει κουράγιο και δύναμη, βοηθά να υπάρχει εκπομπή, αλλά αποτελεί και ένα ηχηρό ράπισμα ενάντια σε όλους αυτούς που δεσκεύουν πάνω στα πραγματικά αυθεντικά και αληθινά προβλήματα του ελληνικού λαού. Αν έχετε να καταγγείλετε κάποιο γεγονός, αν θέλετε να πείτε τη δική σας γνώμη, τη δική σας άποψη, ή αν θέλετε να με ρωτήσετε για οποιοδήποτε θέμα, είμαστε για όλα τα θέματα ανοιχτοί. Βγαίστε λοιπόν και πέστε τα πράγματα με το όνομά τους και αγωνιστείτε μαζί μας. Αγαπητοί φίλοι, να περάσουμε στην τρέχουσα επικαιρότητα. Δύο λέξεις χαρακτηρίζουν τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδος. Το θέατρο του παραλόγου ή αν θέλετε το καραγκιός μπερντέ που λένε και οι Τούρκοι. Αυτά που γίνονται με τη μαϊμού κυβέρνηση, με τον αρχιμασόνο τον Παπαδήμου. Αυτά που γίνονται σήμερα από τα κόμματα και από κόμματα. Από τα λαμόγια, κομματόσκυλα, τροκτικά και όλους αυτούς οι οποίοι συνθέτουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό και κατεστημένο είναι πρωτοφανή, είναι ανεκδίγητο, είναι γελίο, είναι απαράδεκτο. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός μετά το πανηγύρι και το θέατρο και το στημένο παιχνίδι της ανάληψης από τον Παπαδήμο της Πρωθυπουργίας της μαϊμού κυβέρνησης των 49 υπουργών και υφυπουργών της πλάκας και της καλπαζιάς όπως αποδεικνύεται, οι οποίοι δεν παίζουν κανένα ρόλο, έχουμε αγαπητοί φίλοι αυτή την αγωνία, την αγανάκτηση αλλά και τον εφησυχασμό που είναι πάρα πολύ απειλητικός και επικίνδυνος. Τίποτα δεν κινείται, όλα είναι ήρεμα. Όλοι περιμένουμε τα Χριστούγεννα, τα μαγαζιά κλαίνε, οι μαγαζάτορες ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο μετά τις γιορτές, συνταξιούχοι εργαζόμενοι στην αγωνία της μείωσης, της προσεχούς μειώσεως των μισθών και συντάξεων, οι άνεργοι ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν δουλειά, οι αγρότες ακόμα περιμένουν να πάρουν λεφτά, οι φορτηγατζίδες και τα βιτιοφόρα τους εξαπάτησαν και κατεβαίνουν στις απεργίες. Οι πολύτεκνοι, οι ένστολοι, οι συνταξιούχοι, οι ανάπηροι δεν μπορούν πια να ζήσουν και να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα. Οι άστεγοι πολλαπλασιάζονται, τα συσίτια πολλαπλασιάζονται και όλα αυτά κάτω από την απειλή, την φόβο τρομοκρατία, τα επερχόμενα σκληρά μέτρα, τις ατέλειωτες συζητήσεις των Τροϊκανών, του Μνημονίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των απατεώνων, αρχιμαφιόζων, αρχιτοκογλύφων, ξένων τραπεζιτών, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς εμάς, διότι έχουμε ανίκανους πολιτικούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να έχουν διάλογο ή διαπραγμάτευση, αλλά είναι τόσο προσκυνημένοι, αγαπητοί φίλοι, και μοιημένοι, στην Εβραίο-Μασόνικο-Σιωνιστικό-Σατανιστική λέσχη και στα ξένα αφεντικά και στους Εβραίο-Σιωνιστές που έχουν πάθει πια αγκύλωση από το προσκύνημα που ποτέ δεν μπορούν να πούνε ένα όχι και το μόνο τους
Ο μόνος του στόχος είναι να μείνουν αγκιστρωμένοι στην εξουσία. Έτσι βλέπουμε υπουργεία και υφυπουργεία πλήρη, υπερπλήρη, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο και στο τέλος θα καθαρίζουν τα γραφεία τους, διότι δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις, δέχονται τα σημειώματα του τι πρέπει να κάνουν, το τι πρέπει να εκτελέσουν ως όργανα πιόνια, εντολοδόχοι, υπάλληλοι, φερέφωνα και προσκυνημένα ζόμπι των ξένων διαταγών και επιταγών. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση προχωρά ανεξέλεκτα. Όλοι ζούμε σε μια αγωνία αλλά και αγανάκτηση, αλλά και η ανεμελιά, η αδιαφορία, το κύμισμα, η υπνηλία καλύτερα του ελληνικού λαού είναι φοβερή και συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Δυστυχώς ο λαός, η συντριπτική πλειοψηφία, αρνείται να παραδεχθεί την πτώχευση της Ελλάδος, αρνείται να παραδεχθεί τα γεγονότα, αρνείται να παραδεχθεί τη νέα κατάσταση των πραγμάτων. Ακόμα κοιμάται όρθιος και πιστεύει ότι ζει ένα κακό όνειρο που όταν ξυπνήσει όλα θα είναι καλά. Πιστεύει ότι είναι μία μικρή κρίση η οποία θα περάσει και θα επανέλθει στα φεουδαρχικά του συστήματα. Γι' αυτό και θα πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά όλη αυτή την αδιαφορία την οποία μας δέρνει γενικότερα στη ζωή μας. Γεμάτα τα μπαράκια από νέους, γεμάτα οι καφετέριες από ανέργους, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περάσουν ένα καλό βράδυ. Παίρνουν το χαρτζηλίκι από τη μαμά, τη γιαγιά, τον παππού, τον μπαμπά. Βάλαμε τους ξένους να δουλεύουν στην Ελλάδα και εμείς καθόμαστε στα καφενεία, στα τσιπουράδικα και δεν βαριέσαι ρε αδελφέ και όχι ο Θεός. Και όσο ζει ο μπαμπάς και η μαμά, γιατί να δουλέψω. Πάντοτε βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αλλά αυτές οι εξαιρέσεις είναι λίγες, είναι ελάχιστες. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, και η Ελλάδα βάλετε παντιοτρόπους και πανταχώθεν, διότι βρήκαν ένα λαό ο οποίος είναι του καναπέ, του φραπέ, του τσίπουρου και που οδηγείται σαν πρόβατο στη σφαγή χωρίς να το νιώθει και χωρίς να το καταλαβαίνει. Έτσι καταντήσαμε, όπως λέει και η εφημερίδα, το μεγάλο μας τσίρκο, αγαπητοί φίλοι, κύριε σκηνοθέτα, το μεγάλο τσίρκο Παπανδρέου, Παπαδήμος και ο Καψής, το παλικάρι του Λαμπράκη, ο γιος του τέους υπουργού, ο οποίος μας έγινε και κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πέρασε λόγω του ονόματος από όλα τα στάδια. Συγχαρητήρι. Ορίστε, οι άθλοι και ο σοσιαλιστής ο Παπαντονίου, Τσοκατσόπουλος, Χριστοδουλάκης, όλα τα καλά παιδιά. Εδώ, τα βλέπετε. Εδώ, αγαπητοί φίλοι. Πανηγύρι, εικόνες ντροπής με τους πράσινους υπουργούς. Κλονίζεται η κυβέρνηση. Το Υπουργικό, λέει, Συμβούλιο εξελίχθηκε σε παροδία και ευθύνη πλέον βαραίνει όλους. Τα γκάλοπ δείχνουν την αποστροφή του λαού από το πολιτικό σύστημα. Αλλά οι κρατούντες θέλουν την καριέρα τους. Η Ελλάδα σβήνει και αυτοί ενδιαφέρονται για τα εσωκομματικά τους. Αυτοί λοιπόν που κατέστρεψαν την Ελλάδα συνεχίζουν με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο. Αυτοί που βούλιαξαν την Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι φέρουν ακεραία την ευθύνη για το κατάντημα, την κακοδιοίκηση, το βούλιαγμα, το ναυάγιο, το κάψιμο, την καταστροφή της Ελλάδος, έχουν το θράσος να συνεχίζουν ακόμη να παίζουν το καταστροφικό τους παιχνίδι και λες και όλα πάνε καλά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα γίνει αρχηγός στο Πασόκ. Κούνα που τους κούναγε. Εδώ το Πασόκ πάει τρίτο κόμμα, έχει φτάσει να είναι στο 4, 5 και 10% και στο τέλος μου φαίνεται ούτε οι μάνες τους δεν θα τους ψηφίσουν με όλα αυτή την κατάντια που έφεραν τον ελληνικό λαό με τα σκληρά δυσόπιτα πράγματα. Και βέβαια
Αγαπητοί φίλοι, έχουμε και την πρόσφατη δήλωση του Στρόσκαν, ο οποίος είχε κάνει τις διαβουλεύσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου για να μας υποδηλώσουν στο κατοχικό μνημόνιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος τώρα τα ρίχνει στη Μέρκελ και στο Σαρκοζή για να γλιτώσει ιστορικά τη μήνη, το μένος και την απάτη την οποία δημιούργησε, βάζοντας την Ελλάδα στην κατοχή, στην υποδούλωση με τις μυστικές διαβουλεύσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι, τα γράφουν και εφημερίδες. Εδώ, κατέστρεψα, λέει, συνειδητά την Ελλάδα ο Στρόσκαν, ο ερωτοκαμαριέρης, ο καμαριωροβιεστής, βγαίνει και κάνει δηλώσεις. Ρε, τι πάθαμε, αγαπητοί φίλοι. Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε ψαλίδι 10 έως 25% στις συντάξεις. Εδώ. Νέο ψαλίδι, νέα μέτρα. Μόλις τελειώσουν τα Χριστούγεννα και μπούμε στο νέο έτος, να δείτε το τι θα ζήσετε, να δείτε και το τι έρχεται. Και μάλιστα οι τροϊκανοί και οι δανειστές μας, τα λαμόγια, οι αρχαιαπατεώνες αυτοί, λένε πουλήστε ακόμη και αντί πινακίου φακής ό,τι έχετε και δεν έχετε, αγαπητοί φίλοι. Και προσέξτε, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μέσα σε όλο αυτό το καταιγιστικό το οποίο συμβαίνει με τα δραματικά, τραγικά γεγονότα, έχουμε και αυτόν τον ανεκδίκητο τον Παπουτσί, ο οποίος έχει και το θράσος να ζητά και την ψήφο στο Πασόκ για να γίνει αρχηγός. Διέλυσε την αστυνομία, διέλυσε την αυτιλία όπου πήγε και δεν πήγε και λέει μάλιστα και η εφημερίδα σε ποιο πλανήτη ζει ο Παπουτσής. Εδώ κοιτάξτε. Τα γράφουν οι εφημερίδες, αγαπητοί φίλοι. Τα εδώ κοιτάξτε τι λέει. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο έλεος της εγκληματικότητος, ο υπουργός καυχιέται για τα αποτελέσματα των μέτρων του. Διαλύεται η ομάδα Δίας και οι άμεσες δράσεις από δικές του, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευθύνες. Για πρώτη φορά, χάρη στον Γιάννη τον Ραχοβίτσα, τον οποίον καθάρισε ο Παπουτσής για ευνοήτους λόγους, του υπαριθμών ένα αστυνομικού, ευχαριστώ κύριε Συγκεκριμένοντα, έναν αστυνομικό μεταξύ των πολλών καλών, αλλά ο άριστος των αρίστων, ο Γιάννης ο Ραχοβίτσας, είχε δημιουργήσει την ομάδα Δίας. Και επιτέλους ο λαός έβλεπε και κάποιον αστυνομικό επάνω στα μηχανάκια που γύριζαν όλη την πόλη και βοηθούσαν με καταπληκτικά αποτελέσματα. Όπως και η άμεση δράση της αστυνομίας. Ο Παπουτσής τα διαλύει όλα. Δεν θέλουν ούτε αστυνομία, δεν θέλουν ούτε στρατό, ούτε σώματα ασφαλείας, δεν θέλουν ούτε κληρικούς, ούτε παπάδες, ούτε μοναστήρια, ούτε πίστη, ούτε πατρίδα, ούτε οικογένεια. Τα λαμόγια του πολιτικού κατεστημένου. Όσοι είναι, όποιοι είναι και όπου είναι. Και βέβαια, ο έτερος μετά τον Παπουτσή, υποψήφιος για την αρχηγία του Πασόκ, αυτοί στο τέλος θα γίνουν αρχηγοί στο Πασόκ, αλλά το Πασόκ δεν το ψηφίζει κανένας. Πού θα είναι αρχηγοί, στη γειτονιά τους? Εδώ κοίταξτε. Θα έχουμε νεκρούς στα νοσοκομεία του Λοβέρδου. Άλλος υποψήφιος και αυτός με το Πασόκ, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και τώρα τι κάνουν? Ένα καλό είχανε τον κοινωνικό τουρισμό, καταστρέφουν και τον κοινωνικό τουρισμό, να κλείσουν και τα ξενοδοχεία, να καταστρέψουν και να πετάξουν στον δρόμο τις χιλιάδες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, κόβουν και τον κοινωνικό τουρισμό. Και θέλετε να σας πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το τι έκανε και ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, κύριε σκηνοθέτα, ευχαριστώ. Τι έκανε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος? Όλα τα χρόνια φωνάζαμε δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, όλοι, ανοίξτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, να δούμε τους κλέφτες, να δούμε τους καταθέτες. Πήγε λοιπόν ο Βενιζέλος και κατέθεσε νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο. Άκουσον, άκουσον. Ζήτησε από την Ελβετία ο φίλος μου ο Βαγγέλης να δοθούν τα ονόματα των Ελλήνων καταθετών σε ελβετικές τράπεζες. Και η Ελβετία
επέβαλε στην Ελλάδα να μην πληρώνουν φόρο ή ελάχιστο φόρο όλες οι ελβετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και το αποδέχτηκε ο Βενιζέλος. Και το πέρασε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Δηλαδή οι Ελβετοί να μην πληρώνουν φόρο ή ελάχιστο φόρο στην Ελλάδα όλες οι επιχειρήσεις. Και πάνω απ' όλα οι φαρμακοβιομηχανίες. Από την άλλη, μόλις είδανε στο Υπουργείο Οικονομικών τα πρώτα ονόματα που βγήκαν από τους καταθέτες στην Ελβετία, μεταξύ των οποίων πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές με τεράστια κεφάλαια, τα κουκούλωσαν όλα. Και τώρα, από τη μία η Ελβετία παίρνει το φόρο των καταθέσεων και από την άλλη, αν θα δοθούν τα ονόματα, θα πρέπει να πάνε φυλακοί πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστάρες και άλλοι. Επομένως, τα πράγματα θα ξανακουκουλωθούν, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε ρύθμιση σκούπα για τους εφηλέτες σε 60 δόσεις όλες οι ληξιπρόθεσμες που χρωστούν χρέη στο δημόσιο. Σε 60 δόσεις λοιπόν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο με νέα ρύθμιση, αγαπητοί φίλοι, ενώ σε 5 δόσεις θα γίνει το χαράτσι και οι εξαιρέσεις θα είναι στην κρίση του εκάστοτε διευθυντού της εφορίας, του εφόρου. Από την άλλη καταγγέλλω ότι δόθηκε σε Καναδούς και στον Πόμπολα ο χρυσός της Μακεδονίας και ο χρυσός της Βορείου Ελλάδος. Λες και εμείς δεν έχουμε, είχαμε χέρια ή εργατικά χέρια ή μηχανήματα να βγάλουμε τον χρυσό. Φοβερά πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Σας έλεγα προηγουμένως και σας τόνιζα για τον κύριο Παπουτσί, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι μπορεί να ηγηθεί ενός μεγάλου κόμματος όπως το ΠΑΣΟΚ και έχει το θράσος να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός. Δικαίωμά του άλλωστε. Για δέστε τι γράφουν όμως οι εφημερίδες. Έκανες γκέτο όλη την Ελλάδα. 7 με 8 χιλιάδες λαθρομετανάστες μπαίνουν ημερησίως στην Ελλάδα και βέβαια ο φράχτης που είχε πει βάλτωσε και ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν ο φράχτης στον Εύρο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πούλησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον δεν του υποσχέθηκε ποτέ και τώρα γίνεται ο φράχτης, αγαπητοί φίλοι, με χρήματα του ελληνικού λαού. Αν γίνει, όποτε γίνει, και τι θα κάνει ένας φράχτης τώρα. Εδώ μπαίνουν εξέφραγο αμπέλη Ελλάδα, όποιος θέλει μπαίνει από οπουδήποτε. Σε διωγμό όμως απέναντίας, εμείς τους φιλοξενούμε, τους δίνουμε δουλειά, τους δίνουμε ιατρική περίθαψη, βοηθάμε όσο μπορούμε, αλλά στην Αλβανία, για κοιτάξτε, εδώ, σε διωγμό οι Έλληνες της Αλβανίας. Μετά τα χαράτσια τα σχολεία της μειονότητας κινδυνεύουν με λουκέτο. Οι περικοπές του Υπουργείου Παιδείας στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, όπως αποδεικνύεται, είναι καταστροφικές για την πολιτιστική ταυτότητα της ελληνικής μειονότητας. Και βέβαια, για να μην θυμίζει η Ελλάδα, οι Αλβανοί θα αλλάξουν όνομα στους Αγίους 40. Ενώ η εισαγγελέας παραμβαίνει για την Ολύμπια Οδό, εδώ κύριε σκηνοθέτα, μαζεύουν 6 εκατομμύρια ευρώ που εισπράττουν το μήνα, 6 εκατομμύρια ευρώ εισπράττουν από τους οδηγούς το μήνα και βέβαια δεν γίνονται κανένα έργο, τίποτα, έχουν σταματήσει τα πάντα. Ενώ η πιο επικίνδυνη χώρα για επενδύσεις, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό, είναι η Ελλάδα. Η μόνη χώρα που δεν προσφέρεται για επενδύσεις. Έχουμε την άμεση απελευθέρωση φορτηγών και βιτιοφόρων, 1,5 χρόνο από την αρχική συμφωνία και το πρόνομο σχέδιο και ασφαλώς όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι οδυνηρά για τους φίλους μου τους φορτηγατζίδες και τα βιτιοφόρα. Είμαι στο πλευρό τους, έχουν απόλυτο δίκιο, όπως και οι ταξιτζίδες. Καταστρέφουν τους σκόπους μιας ζωής, καταστρέφονται οικονομικά και θα πρέπει να
ληφθεί μια νέα απόφαση και όχι από αυτή τη μαϊμού κυβέρνηση να παίρνει τέτοιες αποφάσεις οι οποίες καταστρέφουν μια άριστη κοινωνική ομάδα όπως είναι οι ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, τα βιτιοφόρα και όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κάνουν μια από τις πιο σκληρές εργασίες στον κόσμο όλη μέρα πάνω σε αυτοκίνητα, στους δρόμους και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και έρχεται λοιπόν το κράτος παρακράτος με τη μαϊμού κυβέρνηση και τα λαμόγια οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και καταστρέφουν τις οικογένειες και το μέλλον των παιδιών τους. Κάτω τα χέρια από τους επαγγελματίες οδηγούς. Εγώ ξέρετε χρόνια αγωνίζομαι για όλες τις κοινωνικές τάξεις και ασφαλώς και για αυτόν τον τομέα. Να γκρεμοτσακιστούν και να πάνε στα σπίτια τους οι ανίκανοι, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, όσοι είναι και όποιοι είναι, οι οποίοι σήμερα κάθονται στην καρέκλα της πιο μαϊμού κυβέρνησης, χωρίς να μπορούν να διοικήσουν, χωρίς μπορούν να βγάλουν αποφάσεις, ενεργούν ως πιόνια υπάλληλοι και φερέφωνα εντολοδόχοι της Τρόικας και των ξένων αφεντικών, και από εκεί και μετά έχουν το θράσος να καταστρέφουν και κοινωνικές τάξεις. Κάτω τα χέρια από την κοινωνία μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο θέλω να σας τονίσω. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εκπομπή, η ώρα του λαού, γίνεται εδώ, στην ψηφιακή πια Εγνατία τηλεόραση, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 9.30 με 11 το βράδυ, και μην ξεχνάτε ότι την Τετάρτη αύριο η ώρα 5.30 το απόγευμα στα γραφεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλληλοβοήθειας Αλεξάνδρου Δελμούζου 6 και Αγίας Σοφίας 64, επαναλαμβάνω, Αγίας Σοφίας 64 και Αλεξάνδρου Δελμούζου 6, έχουμε την τελευταία συγκέντρωση για αυτήν την χρονιά, για το 2011. Σας προσκαλώ, ελάτε αγαπητοί φίλοι, η ελεύθερη η είσοδος, ελάτε να γίνετε θελοντές, ελάτε να γίνετε φίλοι, ελάτε να ενώσουμε τις ψυχές μας, τα χέρια μας, σε έναν εθελοντικό αγώνα για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Τετάρτη, αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα, Αγία Σοφίας 64, και Αλεξάνδρου Δελμούζου 6. Πάρτε τους φίλους, συγγενείς, γείτονες και ελάτε στο σύλλογό μας στην τελευταία συγκέντρωση του 2011. Και αγαπητοί φίλοι, κάνω έκκληση σε όσους παρακολουθείτε την εκπομπή και σε όλο τον κόσμο. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος χρειάζεται άμεσα τρόφιμα και κάθε δυνατή βοήθεια. Δείξτε λοιπόν την αγάπη σας, βοηθήστε τον αγώνα τον οποίον κάνουμε. Όχι μόνο αυτές τις άγιες μέρες. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλοβοήθειας βοηθά 365 μέρες το χρόνο όλο τον κόσμο. Με κάθε δυνατή βοήθεια και πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη και την εκτίμηση τη δική σας. Ό,τι σας περισσεύει στο σπίτι, όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε, φέρνετε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αλληλοβοήθειας ή τηλεφωνήστε μας να έρθουμε να τα πάρουμε εμείς. Κάθε βοήθεια δυνατή βοηθά έναν συνάδελφο, βοηθά τον σύλλογο, βοηθά τον αγώνα τον οποίο κάνουμε συνολικά. Αγαπητοί φίλοι, θα σας δείξουμε τώρα και το τσάι της ζωής, όπου πραγματικά σε όλο τον κόσμο γίνεται πραγματικά ένας πάταγος, διότι πολλούνται σε φαρμακεία, σε καταστήματα ειδών υγιεινής. Στην Ελλάδα θέλουν να πουλάνε φάρμακα. Γι' αυτό και δεν το έχουν φέρει ακόμη. Το τσάι της ζωής προστατεύει, βοηθά, ενισχύει, θωρακίζει τον οργανισμό και μακάρι με τη βοήθεια του Θεού να βρείτε την υγεία σας. Εμένα όμως πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η πρόληψη. Με τους αεροψεκασμούς, τα φυτοφάρμακα, τα μεταλλαγμένα, τα παραλλαγμένα, τα ακτινοβολημένα και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, το τσάι της ζωής αποτελεί την καλύτερη ασπίδα
αλλά και το καλύτερο όπλο για δεκάδες αρρώστιες. Θα δείξουμε το σποτ με το τσάι, τα φιλανθρωπικά βιβλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλληλοβοήθειας και στη συνέχεια, σε λίγα λεφτά θα επανέλθουμε, αφού περιμένω τα μηνύματά σας, αγαπητοί φίλοι, περιμένω την αγάπη σας και βέβαια θέλω να σας τονίσω ότι έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Ο 114 λέει, κύριε Νίκο καλησπέρα, Πασόκ λέει σημαίνει πατέρα αναπαύσου. Ο 813 λέει, καλησπέρα κύριε Νίκο, θέατρο και μόνο θέατρο, μαγαζιά κλείνουν, η ανεργία καλπάζει και αυτοί στον κόσμο τους, έσχος και ντροπή, ο κύριος Φώτης από την Καλαμαριά. Ο 842 λέει, κύριε λέει του Πασόκ, αυτή την Ελλάδα να λάβετε το 81, θα ρημάξετε όλα, έξω ΝΑΤΟ και Ευρώπη, αλλά αφού υπάρχει το τρελό το φαγοπότη. Ωραίο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περιμένω και τα επόμενα μηνύματά σας. Δείξτε την αγάπη σας μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο και πάλι. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Όσοι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή «Η ώρα του λαού» εδώ, στην πρωτοποριακή και ψηφιακή πλέον Εγνατία τηλεόραση, γίνεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 με 11 το βράδυ. Ενημερώστε σε φίλους, συγγενείς και γείτονες να παρακολουθούν την εκπομπή. Όπως ενημερώστε σε φίλους και συγγενείς σας σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό να παρακολουθούν το πρόγραμμα της Εγνατίας τηλεόρασης μέσω του διαδικτύου του ίντερνετ. Αγαπημένοι μου φίλοι, συνεχίζουμε. Θέλω να καταγγείλω ότι αυτοί οι τροϊκανοί της Τρόικας, δηλαδή τα λαμόγια, οι οποίοι επιβάλλουν έτσι θελικά, φασιστικά, εγκληματικά, αντιδημοκρατικά, αντιχριστιανικά, αντιεργασιακά, αντικογενειακά τα σκληρά μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού, οι ίδιοι φοροδιαφεύγουν, διότι πήραν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο από την Ελλάδα χωρίς να πληρώσουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο, ούτε τέλη κυκλοφορίας. Καταλαβαίνετε, για ιδιωτική τους χρήση, έτσι. Επίσης, ο κύριος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, Ροβέρτο Σπυρόπουλος, συγγνώμη, ο οποίος είναι και διευθυντής του Πασόκ, αλλά και διοικητής του ΙΚΑ, πάντρεψε την κόρη του. Συγχαρητήρια. Αλλά ποιος πλήρωσε αυτά τα έξοδα στο πολυτελή πεντελικών της Αθήνας με 1.000 καλεσμένους, φάγανε ή πια γλεντήσανε, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Παπαντρέου, υπουργοί, επιχειρηματίες και δεν συμμαζεύεται. Κατά τα άλλα, λιτότητα κύριε Λοβέρδο, και τα ταμεία είναι άδεια στο ΙΚΑ. Από την άλλη, καταγγέλλω την Ανά Μόσχορη, η οποία για να κάνει μία περιοδία στην Γερμανία κατηγόρησε την υποτιθέμενη πατρίδα της στην Ελλάδα, ξεσκέπασε τα αισθήματά της και γελιοποιήθηκε, διότι για το χρήμα πρόδωσε όχι μόνο την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αλλά και την ιστορία της. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, θέλω να σας τονίσω και να πω, ήθελαν και τηλεοπτικό σταθμό, τώρα κλείνουν και το ραδιόφωνο. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι είναι λάθος. Πολύ καλά έκανε η Εκκλησία να έχει τηλεοπτικό σταθμό, να έχει και ραδιόφωνα, να έχει και εφημερίδες. Αλλά η παρουσίαση όπως γίνεται μέσω αυτών των σταθμών είναι λαθασμένη. Διότι δεν την παρακολουθεί ο κόσμος, διότι είναι λάθος το πρόγραμμα, λάθος γενικά ο σχεδιασμός και λάθος το παρουσιαστικό οικοδόμημα αυτού του σταθμού της Εκκλησίας. Όπως είναι λάθος και τα λειτουργικά της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και σήμερα πάτε στην Εκκλησία, είναι καμιά 10-15 γερόντια την Κυριακή το πρωί, διώξαν την νεολαία από την Εκκλησία, διώξανε τους πάντες και τα πάντα, σιωπούν απέναντι στην κατάργηση των θρησκευτικών που έγινε μία ώρα και αυτή προαιρετική,
σιωπούν απέναντι στην κάρτα του πολίτη που σε 10 μέρες θα την πάρουμε από την 1η Ιανουαρίου σχεδόν, την κάρτα του Σατανά, την κάρτα του Αντιχρίστου, σιωπούν. Ο Ιερώνυμος είναι εξαφανισμένος, κάνει το μεσίτη για να πουλήσει τα φιλέτα της Εκκλησίας στους Άραβες, σιωπά απέναντι στα γεγονότα, απέναντι στους διωγμούς και στα χτυπήματα των αιρετικών, άθεων, ψευτοκουλτουριάριδων, μαϊμού προοδευτικών, των μασόνων, χιλιαστών και όλων των ευρωσιονιστών κατά της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το πίμνιο έμεινε απροστάτευτο, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι απροστάτευτη, αποδυναμωμένη και αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και εγκληματικά. Το κράτος συλλαμβάνει τον άλλον, απειλεί, φοβίζει. Εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, μπράβο στην εφημερίδα, η οποία λέει αυτό το κράτος ποιος θα το συλλάβει. Φίλες και φίλοι, αυτό το κράτος ποιος θα το συλλάβει. Εδώ πήρε τα λεφτά, πάρε τα λεφτά και τρέχα. 1.400.000 ευρώ στην μητέρα του Μαργαρίτα Παπαντρέου στο οικογενειακό ίσταμε. Στοιχεία σοκ στην απόρριτη έκθεση για το μεγάλο φαγωπότη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πάρτι με τα εκατομμύρια που δεν έφτασαν ποτέ στα ταμεία των οργανώσεων. Μόνον επί Υπουργείας Γιώργου Παπαντρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών χάθηκαν στον δρόμο δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες εκατομμύρια. Θα τους βάλει κανένας φυλακή? Και βέβαια, αγαπητοί φίλοι, ο σοσιαλιστής μας, ο κύριος Παπαντονίου, για κοιτάξτε ένα σοσιαλιστή, εδώ, νάτος με τις βίλες, εδώ, ο σοσιαλιστής, ο κύριος Παπαντονίου, για κοιτάξτε βίλες που έχει στο όνομά του, εδώ, εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε και βάζουν τον κόσμο φυλακή, σκληρά μέτρα, λιτότητα, τα λαμόγια του πολιτικού κατεστημένου. Εάν είχαμε σοβαρό κράτος και αν άφηναν τη δικαιοσύνη και τους υπέροχους δικαστές και εισαγγελείς που έχουμε, θα έπρεπε πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές να ήταν φυλακοί, να σαπίζουν στη φυλακή για να μην πω στα 6 μέτρα. Όσοι έκλεψαν, όσοι άρπαξαν, όσοι κακοδίκησαν, όσοι έφαγαν, όσοι έκαψαν. Τα βλέπετε? Τα βλέπετε, αγαπητοί φίλοι? Αυτό το κράτος παρακράτος, αυτούς τους πολιτικούς, τα κομματόσκυλα, τα λαμόγια, θα βρεθεί κάποιος να τους γκρεμοτσακίσει στη φυλακή? Αγαπητοί φίλοι, απίστευτος διασυρμός του Πάγκαλου από την Πάσκη, από τους ίδιους ψηφοφόρους. Εδώ κοιτάξτε. Τον Πάγκαλο Πάσκε ΟΤΑ. Κοίτα, λέει, ποιος μιλάει. Ο αποτυχημένος, ο κομμουνιστής, ο αρχιφασίστας, ο αρχή με πολλές τελείες. Ουστ, λέει, αρχικοπρίτη, μας καταστρέψατε την ζωή. Η Πάσκη ΟΤΑ το γελιοποιεί απαιτώντας την απομάκρυσή του. Είναι, λέει, πια ανεπιθύμητος. Με μια σκληρή αφίσα η συνδικαλιστική οργάνωση έστειλε χθες ένα ακόμα μήνυμα στο Θόδωρο Πάγκαλο ότι η κομματική βάση του Πασόκ όχι μόνο φράζει εναντίον του και επιθυμεί διακαώς την απομάκρυσή του, αλλά ακόμα χειρότερα. Ουστ, αρχικοπρίτη Πάγκαλο. Πάγκαλε. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας τονίσω το εξής. Σήμερα, ενώ ο κόσμος πεινά, υποφέρει, δυστυχή, οι βουλευτές ζουν μέσα στα προνόμια και στη χλειδί. Έχω πει κατ' επανάληψη το τι παίρνουν και βέβαια σήμερα που βγήκε το πόθεν έσχες. Το έσχες μας το είπανε, το πόθεν δεν μας είπανε. Και βέβαια 11 βουλευτές που είχαν καταθέσεις μεγάλες στις τράπεζες εξαφανίστηκαν οι καταθέσεις. Θέλω να σας τονίσω
ότι οι βουλευτές παίρνουν 6.600 ευρώ βασικό μισθό το μήνα. Επίσης 200 ευρώ για το κινητό τηλέφωνο, 10.500 ευρώ ετησίως για τα τηλέφωνα των πολιτικών γραφείων και η συνεδρίαση, για κάθε συνεδρίαση 150 ευρώ στο κοινοβούλιο και 250 ευρώ για κάθε επιτροπή την ώρα παίρνουν οι βουλευτές. Χώρια τα εισιτήρια, αυτοκίνητα, γυμναστήρια, συνεργάτες, μετακλητούς και δεν συμμαζεύεται. Κατά τα άλλα, λιτότητα στο λαό. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πόσα λεφτά πήρανε τα κόμματα στα τελευταία 10 χρόνια. 900, καλά ακούσατε, 900 εκατομμύρια ευρώ είναι η χρηματοδότηση των κομμάτων, κρατικά και τραπεζικά χρήματα, και από το λαό δηλαδή, και από τις τράπεζες με δάνεια, 900 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, τα κόμματά μας στο κοινοβούλιο, αυτά τα κομματόσκυλα, πήρανε στα τελευταία 10 χρόνια χρήματα του λαού, από το κράτος, χρήματα των τραπεζών, δάνεια, 900 εκατομμύρια ευρώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κατά τα άλλα, πού να μείνουν χρήματα, αγαπητοί φίλοι, για το λαό. Και καλά έκανε η Ντόρα η Μητσοτάκαινα, μπράβο της. Σου λέει, έτσι κι αλλιώς είμαι καταποντισμένη εγώ με τα γκάλοπ. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία, είχε, όταν ήταν με τον Καραμαλή μαζί στην κυβέρνηση, είχαν τότε εκείνον τον ανεκδίγητο, που όταν το παιδί σου δεν έτρωγε φαγητό, τον έδειχνε στη φωτογραφία και φοβόταν και έτρωγε το φαΐ. Τώρα σου λέει, τώρα εγώ έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάρω κάτι καλό. Τι είμαι σαν τον Καραμαλή, τον Μπούλη που μας έφερε εκείνον εκεί. Και τώρα λοιπόν τι κάνει. Πήγε και πήρε την κυρία Βολονάκη, μια κούκλα από τις πίστες, από τα μπουσούκια, και την έκανε υπεύθυνη του γραφείου τύπου στο κόμμα της, η κυρία Ντόρα Μητσοτάκαινα. Αυτή είναι η κουκλάρα από την πίστα, αγαπητοί φίλοι, στην Ντόρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Ντόρα δεν σκέφτεται μόνον τον εαυτό της, σκέφτεται και τα καψούρια της κοπέλας, πανέμορφη κοπέλα. Καταλαβαίνετε όλα τα καψούρια τώρα που έχει αυτή, όλοι θα πάνε και θα ρίξουν στις εκλογές Ντόρα, χάρη σε αυτή την πανέμορφη κοπέλα. Έτσι σκέφτεται η κυρία Ντόρα. Βέβαια, σήμερα δεν παίρνουν βραβεία μόνον οι πολυμορφωμένοι, οι ερευνητές, οι δημοσιογράφοι, οι συγγραφείς, οι επιστήμονες. Οι ερευνητές βραβεία παίρνουν και οι κερατωμένες. Από τη μία ο Στρος κάνει την κεράτωση με την Καμαριέρα και αυτοί, για να την παρηγορήσουν, της δώσανε και το βραβείο της γυναίκας της χρονιάς. Συγχαρητήρια. Και κερατωμένοι και βραβευμένοι. Δηλαδή, φάτε το κέρατο, να πάρετε και το βραβείο. Τι ωραία βραβεία δίνουν στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια. Και βραβευμένοι και κερατωμένοι. Από την άλλη, μας έχουν ρημάξει να μας εμφανίζουν ότι το 2012 θα καταστραφεί ο κόσμος. Σταματήστε τα παραμύθια και το εμπόριο του φόβου. Έλεος. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα το 2012. Το γράφω στο βιβλίο το οποίο έχω βγάλει, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και αγαπητοί φίλοι και φίλες, με λεπτομέρειες αποκαλύπτω την απάτη του 2012. Πάρτε και ζητήστε το βιβλίο 2012 το οποίο έχω γράψει, για να μην σας πουλούν κουτόχορτο όλοι αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν τον τρόμο της καταστροφής για το 2012. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, ούτε η μάγια, ούτε η λάγια, ούτε η μελάγια. Άλλο πάλι και τούτο. Εδώ ο Ιησούς Χριστός όταν ρωτήθηκε είπε, ούτε και εγώ ξέρω, ούτε κανένας, ούτε και οι άγγελοι του πατέρα μου. Και βγαίνουνε μάξιμοι, όλα, να μην τους χαρακτηρίσω,
Και γράφουν βιβλία, καταστροφή, ημερομηνίες. Και περνούν οι ημερομηνίες. Για θυμηθείτε οι αγιορείτες πατέρες που βγήκανε πριν από 1,5 χρόνο και σας έλεγαν ότι σε 3 μήνες θα γίνει ο πόλεμος με την Τουρκία. Μαζέψτε τρόφιμα. Όποιος πάει στο Άγιο Όρος, το πρώτο που λέει, ούτε καλημέρα δεν ακούει, πάρτε τρόφιμα, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Μικρό παιδάκι ήμουνα με κοντό παντελόνι που το άκουγα, θα πεθάνω και ακόμα ο πόλεμος με την Τουρκία γίνεται για τους αγιορείτες πατέρες. Με αυτό κοιμούνται και με αυτό ξυπνάνε. Όχι σε 10 μέρες, όχι σε 20 μέρες, όχι το 40, όχι το 50, όχι το 60, όχι το 80, όχι το 90, όχι το 2000, όχι το 2005, όχι το 2015. Σταματήστε να βάζετε ημερομηνίες. Γελιοποιηθήκατε όλοι σας. Έχουν έρθει καινούργια μηνύματα. Ο 422, κύριε Κουσταρίδη, γνωρίζετε ότι οι γερμανικές και ολλανδικές εταιρείες ζητούν να υπογράψουν συμβόλαια με ελληνικές εταιρείες σε δραγμές και μάλιστα από τις 20 Μαρτίου και μετά, το είπα στη χθεσινή εκπομπή. Ο 610 λέει: γεια σας κύριε Νίκο, είπατε λίπος ο κύριος πέρασε το αφορολόγητο για τις ελβετικές εταιρείες στην Ελλάδα και οι Ελβετοί δεν δίνουν επαρκή στοιχεία για τις καταθέσεις. Μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία, λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Κατερίνη. Ασφαλώς. Ασφαλώς και το είπα προηγουμένως. Ο 422 λέει σοσιαλιστής με ή και όχι σοσιαλιστής. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι και τα μέχρι τώρα μηνύματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θέλω να σας τονίσω επίσης ότι συνεχίζονται οι αερομαχίες νύχτα μέρα πάνω στο Αιγαίο με τους τουρκαλάδες. Σας τα κρύβουν για να μην σας φοβίζουν. Και το κατάντημα της Ελλάδος το αφιερώνω σαν επίλογο στους Έλληνες πολιτικούς. Να η κατάντια τους. Εδώ. Μαθητές λιποθυμούν από την πείνα. Και βέβαια θέλω να σας τονίσω, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Γκρουεύσκι, ο πρόεδρος των Σκοπιανών, είχε το θράσος να στείλει επιστολή στον Αντώνη Σαμαρά και να του ζητήσει ραντεβού για να συζητήσουμε. Και φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς την απέρριψε αυτή την πρόσκληση και σίγουρα και μπράβο του, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με τους Σκοπιανούς οι οποίοι επιμένουν στην ονομασία της Μαϊμού Μακεδονίας για αυτούς. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω. Αύριο Τετάρτη στις 5.30 ώρα το απόγευμα στα γραφεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλληλοβοήθειας Αλεξάνδρου Δελμούζου 6 και Αγίας Σοφίας 64 απέναντι από το πειραματικό σχολείο 150 μέτρα πάνω από την Εγνατία όπως ανεβαίνετε την οδό Αγίας Σοφίας 5.30 ώρα το απόγευμα στα γραφεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλληλοβοήθειας έχουμε την τελευταία συγκέντρωση, ομιλία για το 2011. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να γνωριστούμε, ελάτε να γίνετε εθελοντές, ελάτε να γίνετε φίλοι μας, ελάτε να ενώσουμε τις ψυχές μας και τα χέρια μας στον κοινό αγώνα και στην κοινή προσπάθεια για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Ελάτε να μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα που έρχονται με πολλές αποκαλύψεις και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε στην τηλεόραση. Ευχαριστώ σε όσους στείλετε τα μηνύματα. Τώρα θέλω όμως, αγαπητοί φίλοι, να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας, η ώρα του λαού, γίνεται εδώ στην πρωτοποριακή και ψηφιακή Εγνατία τηλεόραση κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 με 11 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 με 11 το βράδυ. Εάν έχετε φίλους και συγγενείς και στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε μέρος του εξωτερικού ή και στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό κτλ., ενημερώστε τους να παρακολουθούν και την εκπομπή κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 9.30 με 11, αλλά και το καταπληκτικό καινούργιο πρόγραμμα της Εγνατίας Τηλεόρασης μέσω του διαδικτύου του ίντερνετ. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Σας παρακαλώ μέσα από την καρδιά και την ψυχή μου, όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε, ό,τι σας περισσεύει στο σπίτι κυρίως από πλευράς τροφίμων ή για
οποιαδήποτε βοήθεια, φέρτε την στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αλληλοβοήθειας και δείξτε την αγάπη σας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάθε μέρα περνούν από το Σύλλογο και ζητούν τρόφιμα, βοηθάμε όλο το χρόνο όσους μπορούμε, πάντα με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη και την εκτίμηση τη δική σας. Δεν θα ξεχνάτε ποτέ ότι σήμερα όλες οι οικογένειες αντιμετωπίζουν μια μεγάλη κρίση και προβλήματα στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά δεν θα ξεχνάτε ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που μας κοιτούν στα μάτια, που χρειάζονται τη βοήθειά μας, που χρειάζονται να τους στηρίξουμε όχι μόνο αυτές τις Άγιες Μέρες, αλλά γενικότερα όλο το χρόνο. Δείξτε λοιπόν την αγάπη σας. Ελάτε στο Πανελλήνιο Σύλλογο Αλληλοβοήθειας αύριο στις 5.30 το απόγευμα και αν δεν μπορείτε, τηλεφωνήστε να έρθουμε να τα πάρουμε εμείς. Φίλες και φίλοι, δείτε τώρα όλα τα σποτάκια, τα διαφημιστικά. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας, στο παιδί σας, στον εγγονό σας με ένα βιβλίο και βέβαια χαρίστε υγεία στο σώμα σας, στη ζωή σας με το τσάι της ζωής, το οποίο όχι μόνο βοηθά, ενισχύει, αλλά σας θωρακίζει την υγεία, χτυπά τους όγκους καρκίνου και πάρα πολλές άλλες αρρώστιες. Να δείξουμε τα σχετικά σποτάκια, κυρίες και κύριοι.